που θέλουν κατάργηση της ονομαστικής κουβαρδίας. Έχω την εντύπωση ότι ο Μακαριότατος ίδιο ζητήσει να καταργηθεί η ονομαστική του εορτή. Συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να διαδηλώσουν για να καταργηθεί κάτι το οποίο ο ίδιος ο Μακαριότατος με πρωτοβουλία δική του έχει εισηγηθεί. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα άλλο θέμα, γιατί εδώ ήρθαν να διαμαρτυρηθούν και για τα διαβατήρια. Υπάρχουν ακόμα επικρίσεις, έστω και αν το Υπουργικό αποφάσισε αυστηρότερα μέτρα, από την αντιπολίτευση, κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν έρευνα και ανάληψη πολιτικών ευθυνών, έρευνα που θα οδηγήσει ενδεχομένως στο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και την έναρξη διαδικασίας αφαίρεσης διαβατηρίων από όσους με βάση το παλαιότερο σχέδιο έδιδε μια ευχέρεια η οποία απεδείχθη διάτρητη και έγιναν λάθη, ενώ την ίδια ώρα εδιόρισε και επιτροπή και σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα θα καθοριστούν και οι όροι της Επιτροπής. Άρα θα γίνει συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, στη διαδικασία να φύγει. Συνέχεια της συζήτησης δεν νομίζω να ωφελεί, γιατί όλοι διαπιστώνουν ότι το σχέδιο έχει συμβάλει σημαντικά στην ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας. Λάθη έγιναν, ουδείς το αρνείται. Επομένως, δεν χρειάζεται υπεραιτέρω. Αυτό το περί παγκόσμιας, δήθεν παγκόσμιου ρεζιλέματος κλπ. Το βιώνουμε μόνο στην Κύπρο. Έγιναν παρατηρήσεις από διάφορα σώματα κλπ. Αλλά ας μην δίδουμε μεγαλύτερη έκταση από αυτήν που ζούμε ή που δημιουργούμε